Καλημέρα και από μένα. Νομίζω καταντάει λίγο επανάληψη το να... Αλλά θα πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε την Ιερά Μητρόπολη Ελευθερούπολης και το Δήμο Παγιαίου για την πρωτοβουλία τους αυτή, την οποία πραγματικά συμφωνώ με τους προηγούμενους συναδέλφους ότι θα πρέπει να την καθιερώσουμε, γιατί νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για την περιοχή. Ο αρχαίος Φάγρης. Φεύγουμε λίγο από το κύριο όγκο του Παγιαίου, στον οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι προηγούμενοι συνάδελφοι, και πηγαίνουμε απέναντι από το Παγιαίο, στο δυτικό όριο της Πιερίας Κοιλάδας, που όλοι ξέρετε ότι είναι η κοιλάδα ανάμεσα στο Παγιαίο και το Σύμβολο. Το βουνό Παγιαίο δεσπόζει με τον... Γιατί, από το τελευταίο, μάλιστα. Στο δυτικό ίμιση του περιφερειακού διαμερίσματος Καβάλας και αποτελεί κοιτίδα της τοπικής αλλά και της πανελλήνιας ιστορίας από την απότερη προϊστορία ως τα σύγχρονα χρόνια. Κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων κατοικείται κυρίως από ανυπότακτα θρακικά φύλλα, ενώ η νότια πλευρά του, προς την Πιερία Κοιλάδα και το όρος Σύμβολο, εντάσσεται στη λεγόμενη Περαία Θασίων. Το κυρίαρχο στοιχείο που χαρακτηρίζει την Περαία Θασίων, δηλαδή το αποικιακό κράτος που ίδρυσαν οι Θάσοι στην παραλιακή ζώνη της Ανατολικής Μακεδονίας, ανάμεσα στα ποτάμια Νέστο και Στριμώνα, είναι αναμφισβήτητα η συνύπαρξη Ελλήνων και Θρακών. Η συνύπαρξη αυτή είναι γνωστή από ένα πλήθος αναφορών στην αρχαιοελληνική γραμματεία, δυστυχώς όμως η μέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα δεν κατάφερε να την επιβεβαιώσει με απτές αποδείξεις. Στο πρώτο μισό του 7ου π.Χ. αιώνα, άπηκοι από την Πάρο ιδρύουν στα βόρεια παράλια του νησιού της Θάσου την ομώνυμη πόλη. Οι Θάσοι, γνωρίζοντας τον πλούτο της απέναντι από το νησί του Σαχτής, ξεκινούν μια γενιά περίπου αργότερα την προσπάθεια να κυριαρχήσουν σε αυτήν. Από τις φιλολογικές πηγές και κυρίως από τα ποίηματα του Πάριου λυρικού ποιητή Αρχίλοχου, ο οποίος έλαβε μέρος στον αποικισμό της Θάσου και στην προσπάθεια να δημιουργηθεί η Περαία, μαθαίνουμε ότι η προσπάθεια εγκατάστασης των Θασίων στα παράλια της Θράκης στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα δεν ήταν ειρηνική. Παρά τις σκληρές όμως πολεμικές συγκρούσεις με τους αυτόχθονες Θράκες, το εγχείρημα στέφθηκε τελικά από επιτυχία και οι θασιακές αποικίες κάλυψαν στη διάρκεια ενός αιώνα από τα τέλη του 7ου στα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα όλη την παραλιακή λωρίδα του σημερινού νομού Καβάλας. Σε κάποιες από τις θέσεις των θεσιακών αυτών αποικιών, και μάλιστα στις παλιότερες, όπως αυτές η Σύμη, Νεάπολη, βρέθηκαν ίχνη εγκαταστάσεων προγενέστερων οικισμών εποχής Ιδύρου, όπου θα πρέπει να διέμεναν Θράκες. Δεν γνωρίζουμε όμως αν αυτοί εξακολούθησαν να ζουν στον ίδιο οικισμό μαζί με τους απίκους, ούτε ποιες ήταν οι πραγματικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσά τους. Βέβαια, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η συστηματική έρευνα μεγάλης κλίμακας σε κάποια από τις αποικίες, παρά μόνο από σπασματικές ανασκαφές σωστικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, το μόνο που διαθέτουμε ως τώρα είναι οι εντοπισμένες θέσεις μιας σειράς οικισμών που παρουσιάζουν όντως πολλές ομοιότητες μεταξύ τους ως προς τη μορφή, τη θέση, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων τους, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα των ανασκαμμένων τμήματων τους. Έναν από τους οικισμούς αυτούς που είχα την τύχη να ανασκάψω θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Πρόκειται για τον αρχαίο Φάγρητα, μια σημαντική παραθαλάσσια εγκατάσταση που βρίσκεται στο δυτικό όριο της Πιερικής Κοιλάδας. Στα αριστερά του επισκέπτη, που ακολουθώντας την παλαιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης φτάνει σήμερα στο δημοτικό διαμέρισμα του Ορφανίου, υψώνεται ένας μεγάλος φυσικός λόφος γνωστός με την προσωνυμία Κανόνη.
Στην επίπεδη επάνω επιφάνειά του, που έχει έκταση 400 περίπου στρέμματα, ήρθε στο φως το 1979 τα πρώτα ίχνη μιας αρχαίας πόλης. Αφορμή γι' αυτό ήταν οι διανοίξεις των κοινοχρήστων εκτάσεων που είχαν παρακορηθεί σε ακτήμονες καλλιεργητές του γειτονικού διαμερίσματος. Συνέπειες, η εκτεταμένη καταστροφή στην επίχωση της αρχαίας θέσης και η δέσμευση μεγάλου τμήματός της από δενδροκαλλιέργειες. Η ανασκαφική έρευνα στην αρχαία πόλη άρχισε το 1985. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν στάθηκε δυνατό να ενταχθεί σε κάποιο ερευνητικό οικονομικό πρόγραμμα με αποτέλεσμα να βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Το γεγονός αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τη μορφή της πόλης, το αμυντικό της σύστημα, τον πολεοδομικό της ιστό και άλλο. Πιο απλή αποδείχθηκε η ταύτιση της αρχαίας πόλης. Ήδη από τον 19ο αιώνα, περιηγητές και ερευνητές τοποθετούν στην περιοχή του σημερινού δημοτικού διαμερίσματος Ορφανίου τη θέση του αρχαίου Φάγρυτα, στηριζόμενοι κυρίως στις αναφορές των αρχαίων συγγραφέων. Ο Φάγρης αναφέρεται για πρώτη φορά στο Θουκυδίδη. Ο μεγάλος ιστορικός, περιγράφοντας το δεύτερο βιβλίο της ιστορίας του, την ίδρυση του Μακεδονικού κράτους, αναφέρεται μεταξύ άλλων και στους Πίαιρες, θρακικό φύλλο, το οποίο πριν από την εποχή των Ομηρικών Επών, γύρω δηλαδή στα 1300 π.Χ., είχε εγκατασταθεί στην περιοχή της σημερινής Πιερίας στους πρόποντες του Ολύμπου. Όταν οι Μακεδόνες ξεκίνησαν για να δημιουργήσουν το κράτος τους, οι Πιερές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Πιερία και να μετακινηθούν προς τα βορειοανατολικά. Επέστρεψαν έτσι στην παλιά τους πατρίδα, τη Θράκη, και εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στον ποταμό Στριμώνα, το βουνό Παγγαίο και τη θάλασσα, σε μια περιοχή που από αυτούς ονομάστηκε Πιερική Κοιλάδα. Τότε ίδρυσαν διάφορες πόλεις και ανάμεσά τους το Φάγρυτα, τη σημαντικότερη πιθανότατα πόλη τους. Στις αρχές του 5ου αιώνα η πόλη είναι γνωστή, αφού ο Ξέρξης, επικεφαλής της στρατιάς του, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, περνά έξω από τα τείχη της κατά την πορεία του μέσα από την Πιερίδα. Από τους μεταγενέστερους συγγραφείς, όπως ο Στράβων και ο Ψευδοσκύλαξ, έχουμε επίσης πληροφορίες για τη θέση του Φάγρυτα, καθώς το όνομά του αναφέρεται μαζί με μία σειρά άλλες παραλιακές πόλεις της περιοχής που έχουν ταυτιστεί από τις ανασκαφικές έρευνες, όπως η Αμφίπολη, η Γαλυψός και η Σύνη. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες μας έκαναν να θεωρήσουμε ότι η αρχαία πόλη που ήρθε στο φως στο κανόνι του Ορφανίου θα μπορούσε να ταυτιστεί με το Φάγρυτα. Η θέση του αρχαίου οικισμού είναι η μοναδική στην γύρω περιοχή που συμφωνεί με τις τοπογραφικές ενδείξεις των πηγών. Η πόλη δεσπόζει στο δυτικό άκρο της Πιερικής Κοιλάδας, ώστε να δικαιολογεί τη διέλευση του Ξέρξη έξω από τα τείχη της. Παράλληλα, βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα, ώστε να ανταποκρίνεται στο χαρακτηρισμό της ως παραλιακής πόλης από το Στράβωνα και τον Ψευδοσκύλακα. Τέλος, βρίσκεται ανάμεσα στην Αμφίπολη και τη Γαλυψό, όπως την είδαν οι δύο παραπάνω συγγραφείς. Ένα μικρό χάλκινο νόμισμα που βρέθηκε σε έναν από τους τάφους του κλασικού νεκροταφείου της πόλης, ήρθε να επιβεβαιώσει την άποψη αυτή. Αναφέρει για πρώτη φορά το όνομα του Φάγρυτα, αφού στην πίσω όψη του φαίνονται καθαρά τα γράμματα φι, αλφα, γάμα και ρο. Τα βλέπετε, φι, αλφα, γάμα και ρο. Βέβαια, η καταστροφή που έχει υποστεί ο Φάγρης στη διάρκεια των αιώνων της ιστορίας του και κυρίως τα νεότερα χρόνια είναι μεγάλη. Αυτή οφείλεται κατά πρώτο λόγο στη γεωλογική σύσταση του λόφου, όπου ήταν θεμελιωμένος, αλλά και στις σύγχρονες καλλιέργειες. Παρόλη όμως τη σαρωτική καταστροφή του υπαίγειου τμήματος της αρχαίας πόλης, οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για τη ζωή της είναι εξαιρετικά εύγλωτες. Αναδύονται μέσα από ένα πλήθος λάκων, λαξευμένων στο φυσικό βράχο, που αποκαλύπτονται σε κάθε ανασκαφική τομή. Είναι κυλινδρική, παρόμοιας κατασκευής, με μικρές διαφορές στις διαστάσεις τους.
Η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν φαίνεται να σχετίζεται με κάποια κτίρια, είναι όμως πολύ πιθανόν η εικόνα αυτή να είναι παραπλανητική. Εντυπωσιακό ήταν το περιεχόμενο αυτών των λάκων. Όπως αποκαλύφθηκε, περιείχαν ανακατεμένα μέσα σε σκούρο καστανό χώμα μαζί με λίγες πέτρες, κόκαλα ζώων, θαλασσινά όστρια, κομμάτια από κεραμίδια και πιθάρια, άφθονη κεραμική από αβαφή με λαμβαφή και μελανόμορφα αγγεία μικρά και μεγάλα. Πολλά από τα αγγεία αυτά συμπληρώθηκαν ολόκληρα. Η συσσόρευση όλης αυτής της κεραμικής που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 6ου π.Χ. αιώνα οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε μια σοβαρή καταστροφή που υπέστη η πόλη στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Τα υπολείμματά της συγκεντρώθηκαν μέσα στους γνωστούς μας λάκους που προϋπήρχαν. Δεν ξέρω αν θα ήταν ιδιαίτερα τολμηρό να σχετίσουμε την καταστροφή αυτή με το πέρασμα του Ξέρξη από την περιοχή του 480 π.Χ. αλλά μόνο μια μελλοντική έρευνα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει αυτή την πρόταση. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1994-2004, οι σωστικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε μια σειρά αγροτεμαχίων στους πρόποντες της πόλης του Φάχρητα προς τα βορειοανατολικά, έφεραν στο φως τμήμα του κλασικού της νεκροταφείου. Οι τάφοι που ερευνήθηκαν ανήκουν στον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνες και ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία καύσης. Δεν έλειπαν βέβαια και κεραμοσκεπείς, καθώς και πύλινες λάρνακες και λίθινη κυβωτιόστιμη τάφη. Τα κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς ήταν πλούσια. Αγγεία, ειδόλια, όπλα και ασημένια και χρυσά κοσμήματα, βλέπετε κάποια. Ανέλπιστο έβριμα αποτέλεσε ένας ακέραιος κτιστός τάφος του τύπου των Μακεδονικών που βρέθηκε στον ίδιο αυτό χώρο του νεκροταφείου ανάμεσα σε απλές ταφές. Πρόκειται για ένα μικρό μονοθάλαμο καμαροσκέπαστο κτίσμα με τετράγωνο νεκρικό θάλαμο πλευράς 2,55 μέτρων που στεγάζεται με καμάρα ακτίνας 1,25 μέτρα. Δυστυχώς η επανειλημμένη σύλληση του τάφου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν επέτρεψε να φτάσει ως εμάς τίποτε από τα πλούσια ασφαλώς αντικείμενα που θα συνόδευαν τους σημαντικούς νεκρούς του μακεδονικού τάφου. Σώθηκε μόνο ένα μικρό άωτο με λαμβαφές και άθιο που δίνει μία ένδειξη για τη χρονολόγησή του στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. Το σύνολο των ευρημάτων της πόλης και του νεκροταφείου φανερώνουν ότι ο αρχαίος Φάβρης κατήχε περίοπτη θέση ανάμεσα στις πόλεις των παραλίων της Αιγαϊκής Θράκης, έχοντας καταφέρει να συνδέσει την παλιότερη πολιτιστική παράδοση με τις επιρροές από τα μεγάλα κέντρα πολιτισμού της εποχής του, τη Θάσο και την Αθήνα. Ο επιτυχημένος αυτός συνδυασμός φανερώνει οικονομική άνθηση, κοινωνική οργάνωση και ανεπτυγμένη πολιτιστική δραστηριότητα μέσα στον ίδιο το χώρο της αρχαίας πόλης. Φαίνεται δηλαδή ότι οι κάτοικοι του Φάχρητα στην καθημερινότητά τους δεν ήταν απλά απασχολημένοι με διάφορες εργασίες που τους εξασφάλισαν τα προστοζήν, αλλά απολάμβαναν και τις χαρές της ζωής. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η ανώτερη καλλιτεχνική ποιότητα των κινητών ευρημάτων από την πόλη, καθώς και το πλήθος και η πολυτέλεια των κτερισμάτων που συνόδευαν τους νεκρούς στη μεταθανάτια ζωή τους. Ξεχωρίζουν, βλέπετε εδώ κάποιους οξυπήθμενους αμφορείς για κρασί και λάδι, με τις σφραγίδες που είχαν. Ξεχωρίζουν όμως 4 μεγάλοι μελανόμορφοι κρατήρες, που είναι τα μεγάλα αγγεία μέσα στα οποία οι αρχαίοι Έλληνες αναμείγνυαν το κρασί με το νερό, γιατί όπως ξέρετε ποτέ δεν έπιναν άκρα των ίνων, αλλά χρησιμοποιούσαν μία ανάμιξη όπου είχε ένα μέρος κρασιού και 10 μέρη νερό. Ξεχωρίζουν λοιπόν 4 μεγάλοι μελανόμορφοι κρατήρες που αποτελούν και τα εντυπωσιακότερα αγγεία της ανασκαφής. Από αυτούς οι 2 σώζονται αποσπασματικά, ενώ οι άλλοι 2 έχουν αποκατασταθεί ολόκληροι. Πρόκειται για μεγάλα αγγεία με διάμετρο 1050 εκατοστών και ύψος 52, με θέματα κυρίως από τον ηρωικό κόσμο των μαχών και του πολέμου. Μάχες πάνω από το σώμα νεκρών πολεμιστών που αποδίδουν πιθανότατα επεισόδια από την Ιλιάδα, τέθρυπα σε κατενόπιον παράσταση. Τέθρυπα είναι
Όχι. Α, ναι, τα βλέπετε από πιο κοντά. Αυτά είναι οι μάχες. Και τέστρυπο λέμε αυτό το άρμα το οποίο σέρνουν τέσσερα άλογα. Τέστρυπα σε κατενόπιον παράσταση ή σε παράταξη, ζεύγιο πληττών, σκηνές αναχώρησης πολεμιστών. Όπως είναι αυτή. Και εδώ πάλι άλογα. Σε δύο μόνο περιπτώσεις, το οικονογραφικό πρόγραμμα αλλάζει. Στη μία έχουμε απεικόνηση, βέβαια δυστυχώς εδώ είναι κατεστραμμένο το αγγείο και δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Βλέπετε όμως εδώ στο κέντρο τη μορφή του Διονύσου, δίπλα τον Ερμή και αριστερά και δεξιά και άλλες θεότητες. Στη μία λοιπόν έχουμε απεικόνηση συνόδου των θεών στον Όλυμπο, με κεντρική μορφή το Διόνυσο πλαισιωμένο από άλλους θεούς, Αθηνά, Ερμή, Ποσειδώνα. Στην άλλη, την επιφάνεια του αγγείου, το βλέπετε κάτω, καλύπτει η παράσταση ζεύγους λιονταριών που σπαράσουν τάβρο. Η τελευταία αυτή σκηνή παραπέμπει άμεσα στα αρχαϊκά αιτώματα στην Ακρόπολη της Αθήνας. Όλοι οι μεγάλοι αυτοί κρατήρες ανήκουν στο τέλος της αρχαϊκής εποχής, 530-20 π.Χ. και είναι προϊόντα ονομαστών αθηναϊκών εργαστηρίων της εποχής. Οι δύο ακέραιοι ανήκουν στο εργαστήριο του ζωγράφου του Αντιμένη, που συνεχίζει την παράδοση ενός μεγάλου αγγιογράφου της αρχαϊκής εποχής, του ζωγράφου του Άμαση, ενώ οι αποσπασματικά σωζόμενοι ανήκουν πιθανότατα στην παράδοση του ζωγράφου του Λυσιπίου. Το μνημιακό τους μέγεθος και η ποιότητα της ζωγραφικής τους φανερώνει ότι πιθανότατα αποτελούσαν αναθήματα σε κάποιο ιερό της πόλης και χρησιμεύαν για την τέλεση δημόσιων συμποσίων στη διάρκεια εορτών της. Παράλληλα με τους κοιονωτούς, στον 6ο π.Χ. αιώνα, αυτό είναι μία εικόνα από αέτομα της Ακρόπολης. Και αυτή είναι η κρατήρες που είναι. Παράλληλα λοιπόν με τους κοιονωτούς κρατήρες στον 6ο π.Χ. αιώνα στο Φάγρυτα, συναντούμε και κρατήρες μικρότερων διαστάσεων που συνεχίσουν την παλαιότερη παράδοση. Είναι προϊόντα ενός εργαστηρίου που ερευνήθηκε στην Νότια Θάσο και φέρουν υπογειομετρική διακόσμηση με κατακόρυφες γραμμές και ομόκεντρους κύκλους εναλλάξ. Την εξέλιξη του σχήματος του κοιονωτού κρατήρα βλέπουμε σε δύο ακόμη παραδείγματα του 5ου π.Χ. αιώνα, με ερυθρόμορφες όμως παραστάσεις. Από το νεκροταφείο του Φάγρυτα έχουμε δύο παραδείγματα καλυκωτού κρατήρα που χρονολογούνται στο τέλος του 5ου αιώνα στις αρχές του 4ου και είναι ερυθρόμορφα. Στην πρόσωψη και των δύο αγγείων κυριαρχεί η μορφή του Διονύσου. Τον βλέπετε εδώ και εδώ καθιστώ, όλο δεν φαίνεται καλά. Κύριε Νικολαίδου, παρακαλώ. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα, καλά, να μην δείχνω τώρα. Και πλαισιώνεται από σαφύρους και μενάδες. Στη μία περίπτωση ο Θεός εικονίζεται όρθιος δίπλα σε καθιστή γυναικεία μορφή με τύμπανο, ενώ στην άλλη κάθεται στην πλάτη ενός πάνθυρα. Και στις δύο παραστάσεις, στο κέντρο της σκηνής εμφανίζεται και ο φτερωτός έργος. Πολύ περισσότεροι είναι οι οικοδονόσχημοι κρατήρες που βρέθηκαν στο ίδιο νεκροταφείο και συμπληρώθηκαν ολόκληροι ή σώζονται αποσπασματικά. Προέρχονται από αττικά εργαστήρια ή και από τοπικά που τα μιμούνται. Χρονολογούνται στο τέλος του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα και έχουν ερυθρόμορφη διακόσμηση με θέματα που σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά με τη διονυσιακή λατρεία. Την κύρια όψη του Αγγείου καταλαμβάνει ο Θεός του Κρασιού με τη συνοδεία του, ενώ στην πίσω όψη του γίνεται φανερή η προσπάθεια του αγγεογράφου για εύκολη και γρήγορη πλήρωση του χώρου με δύο ή τρεις σηματιοφόρες μορφές. Ένας από τους κοντονόσχημους κρατήρες έχει ως κύριο θέμα διακόσμησης ένα νέο που υπέβει η γρήπα. Δυστυχώς η διατήρηση των αγγείων αυτών είναι κακή εξαιτίας της έντονης κάψης κατά την εκφορά των νεκρών. Εκτός από το πλήθος των κρατήρων, η μέχρι τώρα έρευνα του Φάγρυτα έφερε στο φως και άλλα σχήματα μικρότερων αγγείων, όπως οι Νοχώες, Κιάθια, σκύφους με λαμβαφείς και με ερυθρόμορφη διακόσμηση και κήλικες διαφόρων τύπων.
Συναντούμε εδώ κήλικες τοπικών εργαστηρίων, κυρίως της Θάσου, όπως αυτές που βλέπετε. Κήλικες τύπου Ρήμιας με εγχάρακτη αναθηματική επιγραφή σε κάποια θεότητα, αλλά καθώς και δύο παραδείγματα κηλίκων τύπου Κρακοβίας. Μέσα στον 5ο αλλά κυρίως στον 4ο π.Χ. αιώνα συναντούμε αγγεία που συνδυάζουν στοιχεία από το σκύφο και την κήλικα. Ένα τέτοιο αγγείο εξαιρετικής ποιότητας από το Φάκρυτα απεικονίζει στις δύο όψεις του έναν άθλο του Ηρακλή, την πάλη του ήρωα με το λιοντάρι της Νεμέας. Κάποια άλλα παρόμοια αγγεία κτερίσματα σε τάφους του 4ου αιώνα είναι απλά με λαμβαφή. Οι κάμφθαροι που βρέθηκαν στο νεκροταφείο του Φάκρυτα ανήκουν στον 4ο αιώνα και είναι με λαμβαφής. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των σημαντικότερων ευρημάτων της πόλης, μπορούμε νομίζω αβίαστα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο αρχαίος Φάγκρης είναι μια σημαντική αρχαία πόλη, η ακμή της οποίας τοποθετείται από τα τέλη του 6ου έως τα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα. Η πόλη εξακολουθεί να παίζει το ρόλο της στο ιστορικό γίγνεσθε της περιοχής και στους επόμενους δύο αιώνες, δηλαδή στον 4ο και 3ο π.Χ. ως πόλη του Μακεδονικού Βασιλείου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για την πόλη στη διάρκεια της Ρωμαϊκής κατάκτησης. Πιθανότατα ακολούθησε την τύχη των υπόλοιπων θερσιακών αποικιών που παρήκμασαν αφού το κέντρο των εξελίξεων μεταφέρθηκε μαζί με την Εγνατία Οδό στα βόρεια του Παγκαίου στους Φιλίππους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νικολαίδου.